Καλημέρα κύριε Ανθρακέα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, στην όμορφη Κρήτη, στο όμορφο Ηράκλειο. Με βρίσκεται στο δροσερό Μόναχο της Βαυαρίας. Η θερμοκρασία είναι εξαιρετική εδώ στη Βαυαρία. Εδώ να δείτε τι εξαιρετική είναι, πάμε για σαραντάρια. Όμως κύριε Ανθρακέα, επειδή σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή και ο χρόνος είναι περιορισμένος, ναι, θέλω πολύ γρήγορα να μου πείτε από πού και ως πού εμφανίζεστε, ρητορικό το ερώτημα, να ναι, λέτε όχι δικαστήριο της Χάγης, όχι δικαστήριο του Αμβούργου πολύ περισσότερο, αλλά παιδιά η λύση είναι εδώ μπροστά μας, στο δικαστήριο ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Θα σας πει κάποιος, μα η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ωραία. Το ερώτημά σας είναι εύλογο και έχουμε μια εξαιρετική απάντηση. Όπως πολύ σωστά εξηγήσατε στους ακροατές σας, αυτή η διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια και η Επιτροπή Επίβληψης ήταν Γερμανοί καθηγητές με δίκευση στο Ενωσιακό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι πω τώρα το αποδέχονται και Γερμανοί επιστήμονες καθηγητές πανεπιστημίου. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ως προς το ερώτημά σας και την απάντηση που θα δώσω. Λοιπόν, η διδακτορική μου χωρίστηκε σε δύο επίπεδα. Ένα πρώτο επίπεδο είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, δηλαδή να ξεκινήσουμε από τα πιο εύκολα. Το πιο εύκολο είναι η Ελλάδα και η Κύπρος με βάση το άρθρο 273 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πρωτογενές δίκαιο, δίνει τη δυνατότητα με βάση αυτό το άρθρο ακόμα και να μην υπάρχει διαφορά. Θέλω εδώ λίγο να τονίσω το εξής για να είμαι λίγο ξεκάθαρος. Υπάρχουν δύο άρθρα στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το άρθρο 259, το οποίο εκεί απαιτεί διαφορά. Βλέπετε την περίπτωση της Ελλάδος με τις γειτονικές χώρες πλην της Κύπρου. Εκεί, αν έχουμε, εκεί που έχουμε διαφορά και όπως την καταλαβαίνει ο κόσμος, εκεί θα υπαγόμασταν στο άρθρο 259. Εδώ όμως υπαγόμαστε στο άρθρο 273, το οποίο δεν χρειάζεται να υπάρχει διαφορά, απλά θα μπορούν να πούνε οι δύο χώρες να πούνε ότι με βάση το 273 άρθρο της Συνθήκης της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θελήσουμε να κάνουμε ένα συνυποσχετικό όπου η ζώνη αλίας και της ελληνικής και της κυπριακής να καθοριστεί. Άρα δηλαδή κύριε Σαχίνη, κρατάμε το εξής, ότι στόχος μας είναι να οριοθετήσουμε ΑΟΣ, αυτός είναι ο στόχος, αλλά η αιτία είναι ο καθαρισμός αμοιβαίων ζωνών αλίας. Δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Καλά δεν το έχουμε κάνει, με συγχωρείτε, πουθενά. Ακόμη και οι Λίβοι έχουν κάνει ζώνες αλίας, εμείς δεν έχουμε κάνει. Μπράβο. Μάλιστα. Άρα συνεχίζω τη συλλογιστική μου. Υπάρχει το άρθρο 4, περίπτωση Δέλτα, πάλι της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι σας λέω είναι άμεσα εφαρμοστέο και υπηρεσίων ενωσιακό δίκαιο για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Δηλαδή είναι θέσφατο αυτό. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση το τι λέω. Είναι πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο. Λοιπόν, λέμε το εξής. Το άρθρο 4... περίπτωση Δέλτα λέει ότι όταν υπάρχει συντρέχουσα δικαιοδοσία, δηλαδή συντρέχουσα δικαιοδοσία σημαίνει των κρατών μελών, βλέπει Ελλάδα-Κύπρο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες οι δύο κάνουν συνυποσχετικό και συμπράττει υποχρεωτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως νομικός εκπρόσωπος, να το πω νόμιμος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου στις χώρες μέλη. Αυτή εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ερώτημα, το εύλογο που θα με θέσετε κι εσείς και οι ακροατές είναι το εξής. Είσαστε τόσο σίγουρος κύριε Ανθρακέα ότι θα το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπράξει? Βεβαίως
διότι είναι συντρέχουσα αρμοδιότητα. Και αυτή η σύμπραξη, δηλαδή να συνυπογράψει αυτό το συνυποσχετικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν θα βγει δικαστική απόφαση, η οποία με βάση το άρθρο 280 πάλι τις συνθήκες λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι άμεσα εκτελεστό και εφαρμόσιμο erga omnes, προς όλους, και προς τους διαδίκους Ελλάδα-Κύπρο, και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τα άλλα μέλη, αλλά και προς τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Αυτό κρατήστε το για την περίπτωση της Τουρκίας. Άρα είναι μια διαδικασία, είναι μια σίγουρη διαδικασία, κύριε Σαχίνη, ότι αν η Ελλάδα και η Κύπρος κάνει αυτό το συνυποσχετικό και συμπράξει, που οφείλει να συμπράξει, διότι τα ζητήματα αλίας, εγώ θα πω και ένα άλλο όμως, και τα ζητήματα ενέργειας, ναι, είναι συντρέχουσας αρμοδιότητας. Κρατήστε την περίπτωση της ενέργειας. Όταν λέμε ενέργεια, μιλάμε γιατί, για τον υποθαλάσσιο πλούτο. Κρατήστε το και αυτό. Αλλά εγώ λέω κάτι το οποίο έχουμε προϋπηρεσία, έχουμε νομολογία. Ό,τι λέω αυτή τη στιγμή είναι τσεκαρισμένο και με νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε, θα μου πείτε, πότε, κύριε Ανθρακεύ, έχουμε εφαρμογή το άρθρο 273. Έχουμε το 2017 στην περίπτωση Αυστρίας κατά Γερμανίας. Εκεί είναι αδερφές χώρες αυτές, όπως και εμείς είμαστε αδερφή χώρα με την Κύπρο. Στην περίπτωση Αυστρίας Γερμανίας, προς αποφυγή διπλής φορολόγησης των πολιτών, αλλά και οποιοδήποτε ζει στις δύο χώρες, είπαν ότι πρέπει αυτό το θέμα να το εξετάσουμε, και το πήγανε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΔΕΕ. Άρα εφ' εξής θα λέμε ΔΕΕ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Πήγαν εκεί και το θέμα το δέχθηκε και την αρμοδιότητά του το ΔΕΕ για το ζήτημα αυτό, διότι προϋπήρξε συνυποσχετικό και σύμπραξε και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για την ιστορία να πω ότι νικήτρια βγήκε η Αυστρία. Δεν μου λέτε, κύριε Ανθρακεύ, μισό λεπτό, γιατί ο χρόνος πιέζει, θα τα πούμε αναλυτικά από Σεπτέμβριο. Όμως εδώ, ναι, μου λέτε, άρα εδώ το κλειδί είναι ένα συνυποσχετικό μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο, ναι, όμως αυτό συνυποσχετικό, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες χώρες μέλη, η όποια απόφαση θα συμπαρασύρει και συνδεδεόμενα μέλη, ναι, όπως η Τουρκία που θέλει τώρα να ξαναζεστάνει, τρομάρα μας, το διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελωνιακά κτλ. Άρα την συμπεριλαμβάνει ως υποχρέωση να την κάνει αποδεκτή. Βεβαίως, γιατί όπως εξήγησα αρχικά, η δική μου έρευνα χωρίστηκε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, το πιο εύκολο, το οποίο ανά πάσα στιγμή με το 273 η Ελλάδα και η Κύπρος κάνουν συνυποσχετικό, παίρνουν δικαστική απόφαση με βάση τη μέση γραμμή, διότι στο δικαστήριο αυτό οι διάδικοι, η Ελλάδα και η Κύπρος, θα πούνε: εμείς επιθυμούμε με βάση τη μέση γραμμή να οριοθετήσουμε ΑΟΣ. Αυτό θα γίνει. Και επίσης όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσουν και αυτοί τις απόψεις τους μέσω γραπτών προτάσεων, και όπως γνωρίζουμε όλοι, συμπίπτει η άποψη της Ελλάδας με τις άλλες χώρες ότι η μέθοδος οριοθέτησης είναι η μέση γραμμή με βάση το άρθρο 15 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, που έγινε ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή σαν ευρωπαϊκό δίκαιο το άρθρο 15 θα ερμηνευθεί, και επίσης το άρθρο 121 παράγραφος 2, που λέει ότι όλα τα νησιά και βραχονησίδες, παρακαλώ, έχουν δικαίωμα σε θαλάσσια ζώνη, βλέπε ΑΟΣ, βλέπε υφαλοκρηπίδα, αρκεί να αποδεικνύουν οικονομική ζωή. Αυτό το έχουμε στην περίπτωση του Καστελόριζο, αυτό υφίσταται στην περίπτωση της Στρογγύλης. Άρα δηλαδή η Ελλάδα θα πει ότι η μέθοδος που θα οριοθετήσουμε θα είναι η μέση γραμμή, αλλά με βάση τη Στρογγύλη. Όλα αυτά είναι εφικτά, διότι το ΔΕΕ, δηλαδή το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, είναι ένα νομικό δικαστήριο, δεν είναι πολιτικό δικαστήριο που να παρεκκλίνει από το άρθρο αυτό. Μισό. Αυτό είναι μισό, το μεγάλο πλεονέκτημα. Μισό λεπτό. Ναι. Άρα εσείς γιατί λέτε όχι στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με νομικούς όρους? Απλά θέλω να το πείτε όμως.
Γιατί είναι πολιτικό δικαστήριο τελικά το Διεθνές... Είναι πολιτικό δικαστήριο, κύριε Σαχίνη, διότι υπάρχει το άρθρο 38 που είναι ένα επικίνδυνο άρθρο για τα συμφέροντα της Ελλάδος, διότι λέει μπορεί να παρεκκλίνει από τις διατάξεις της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας προκειμένου, εάν κρίνει αυτό, να επιτευχθεί ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Και το δίκαιο αποτέλεσμα, ξέρετε, όταν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, μπορείτε να αντιληφθείτε τι μπορεί να σημαίνει. Πολύ χειρότερα αν εμείς φτιάξουμε ένα συνυποσχετικό που μπουνε και απαιτήσεις της γείτονος, π.χ. λέω, π.χ. για αποστρατιωτικοποίηση. Ε? Ναι. Μάλιστα. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, γι' αυτό δεν το χρειαζόμαστε αυτό το δικαστήριο. Εμείς, άρα, συνεχίζω πάλι τη συλλογιστική μου. Λέμε Ελλάδα-Κύπρος στο σπίτι της. Ποιο είναι το σπίτι της? Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιο είναι το δικαιοδοτικό όργανο που δίνει λύσεις σε οποιαδήποτε ζήτημα του τεθεί? Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, ναι ή όχι? Αυτό πρέπει να αποφασίσει και η Ελλάδα και η Κύπρο. Διότι πρέπει να λύσουν τα ζητήματά της, διότι είναι ένα πολύ έγκυρο δικαστήριο που κατά τη δική μου τη γνώμη είναι το δικαστήριο που οφείλει και πρέπει να πάρει αυτήν την δυνατότητα οριοθέτησης ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρο. Κύριε Ανθρακέ, ας υποθέσουμε... Μισό λεπτό. Πριν υποθέσετε, εγώ πρέπει να πω ότι αυτή σας η διατριβή, να το επαναλάβω, εξετάστηκε, κρίθηκε από Επιτροπή Υψηλού Κύρους γνωστικού, δεν λέω κάτι άλλο, σε μία από τις κορυφαίες νομικές σχολές της Ευρώπης, στο Αμβούργο. Ναι. Και πέρασε. Άρα θέλω να πω και στους ακροατές ότι όλα αυτά είναι τεκμηριωμένα, αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε έναν διδάκτορα νομικής είναι: καλά όλα αυτά, αλλά εδώ πολιτική βούληση βλέπετε να υπάρχει? Γιατί η Κύπρος παρακαλάει για οριοθέτηση στην Ελλάδα. Εδώ φτάνουμε στο σημείο να λέμε στην Κύπρο ότι κοίταξε, στον ελληνοτουρκικό διάλογο δεν υπάρχει κυπριακό. Εσείς πιστεύετε σοβαρά ότι υπάρχει βούληση οριζόντια στο ελληνικό σύστημα να διευθετήσει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως θα όφιλε η υφαλοκρηπίδα ως με την Κύπρο? Κύριε Σαχίνη, το ερώτημά σας είναι πολύ σημαντικό και είναι ο πυρήνας όλου του προβλήματος. Εγώ θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, εδώ βάζω και τα υπόλοιπα τα κόμματα. Όλοι. Αλλά κύριε Αντρακιά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ξέρετε, καταλαβαίνω. Μου λέτε ότι η λύση είναι εδώ μπροστά μας, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε λογικά σας ρωτώ, για να μην την επιλέγουμε τόσα χρόνια, κάποιο λάκκο έχει φάβα? Εγώ νομίζω, ναι, συμφωνώ με εσάς, αλλά ίσως δεν υπήρξε μια τέτοια επιστημονική απόδειξη σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής όπου να προκαλέσει και το ενδιαφέρον και της ελληνικής πολιτείας. Χτυπήσατε πόρτα στην ελληνική... όλο το ζήτημα. Χτυπήσατε πόρτα. Έχω κάνει προσπάθειες. Έχω κάνει προσπάθειες, ενημέρωσα την ελληνική πολιτεία, όταν λέμε ελληνική πολιτεία εννοώ κόμματα, την ελληνική, την προηγούμενη κυβέρνηση, και τώρα πήρα πάλι πρωτοβουλίες και τον καινούριο Υπουργό των Εξωτερικών. Έχω θέσει υπόψη ότι αυτή η διδακτορική διατριβή υπάρχει με αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πρέπει εκεί τώρα να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Τι σας απαντάνε? Δεν παίρνω κάποια απάντηση. Έχω ζητήσει συνάντηση να τους ενημερώσω, διότι το κακό είναι ότι έχει γίνει μια παγιωμένη κατάσταση, έχει δημιουργηθεί ότι όλοι μιλάνε ότι το μόνο δικαστήριο που μπορεί να επιλύσει αυτό το ζήτημα είναι η Χάγη, μα η νομική επιστήμη έχει εξελιχθεί, όπως πολύ εύλογα και σωστά το είπατε, αποτελεί πλέον θέσφατο. Ποιο είναι το θέσφατο? Ότι από τις 23 Ιουνίου το 1998 η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας έγινε πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο και άρα δεσμεύει όχι μόνο τις χώρες μέλη Ελλάδα-Κύπρο αλλά και όλες τις υποψήφιες προς ένταξη. Ερώτηση. Στο δεύτερο επίπεδο. Μισό λεπτό πριν πάτε στο δεύτερο επίπεδο. Ερώτηση. Ναι. Απορία. Άντε και πας στο δικαστήριο με συνυποσχετικό με την Κύπρο, με άξονα, ναι, και τις ζώνες αλίας και να οριοθετήσει υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ και κάνεις, ναι, οριοθέτηση με μέση γραμμή. Ναι. Τρίτη χώρα, η Τουρκία εν προκειμένου, δεν μπορεί να πει ότι αυτή η οριοθέτηση που κάνατε εσείς θίγει τα δικά μου δικαιώματα. Σωστό το ερώτημά σας. Έχω την απάντηση. Ακούστε τώρα με προσοχή και εσείς και οι ακροατές σας. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και η απάντηση θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα.
Πολύ σωστά έχετε πει ότι τα ένομα, τα ζωτικά συμφέροντα τρίτων χωρών, δηλαδή αυτή η διαδικασία εγώ που έχω προτείνει θα καταρχάς θα καταργήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Προφανώς. Με δικαστική απόφαση. Μια επίπτωση θα έχουμε, σοβαρότατη επίπτωση στο τουρκολιβικό, διότι αν τελεσφορήσει η διαδικασία της μέσης γραμμής Ελλάδας-Κύπρου στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, εξαφανίζεται δια τη δικαστική οδού ή το τουρκολιβικό. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Εξαφανίζεται δικαστικά, αρκεί να μπορείς να το υποστηρίξεις μετά στο πεδίο, να τα λέμε όλα. Να την εξαφανίσεις. Το πεδίο θα είναι πολύ εύκολο, γιατί θα έχεις το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα σεβαστεί τη δικαστική του απόφαση. Άρα υπόλογη όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αν η Τουρκία πει το αλλάζω εγώ στο πεδίο. Πάμε παρακάτω, δεύτερο. Ναι, δεύτερο. Λοιπόν, ακόμα και εκείνο το κομμάτι το που το άφησε η Ελλάδα εκτός της οριοθέτησης ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου, και εκείνο το θέμα θα κλείσει, θα σφραγίσει. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι με αυτή τη διαδικασία η οποία είναι ειρηνική επίλυση, πρέπει να ερμηνεύουμε σωστά τους συμμάχους μας, διότι οι σύμμαχοι λένε στην Ελλάδα και στην Τουρκία, προσπαθήστε τα ζητήματά σας να τα επιλύσετε ειρηνικά. Ειρηνικά είναι αυτή η δικαστική διαδικασία που κανείς δεν θα πει στην Ελλάδα και στην Κύπρο, γιατί πήγατε στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το Λουξεμβούργο. Άρα αντιλαμβάνεστε, δεν θα υπάρξουν ούτε εντάσεις και ούτε οποιαδήποτε άλλη μορφή κατά το δύο αυτών χωρών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε. Άρα συνεχίζω πάλι τη συλλογιστική μου και πολύ σωστά λέτε. Η Τουρκία τη στάση θα κρατήσει. Θα πει η Ελλάδα και η Κύπρος να έρθετε σαν τρίτη παρεμβαίνουσα, όχι μόνο εσείς αλλά και η Αιγυπτός, διότι σε αυτή την οριοθέτηση και αυτά τα ζητήματα θα εξεταστούν και θα αποφασιστούν οριστικώς και αμετακλήτως, και έτσι η Ελλάδα θα πει στην Κύπρο, στην Τουρκία, και η Κύπρος στην Τουρκία, έλα να συμμετάσχει σαν τρίτη παρεμβαίνουσα. Αλλά άμα συμβεί αυτό, ακούστε το πολύ σημαντικό, de jure θα αναγνωρίσει, υποχρεούται να αναγνωρίσει η Τουρκία την Κύπρο. Άρα δεν πάει. Ναι, ωραία, η Τουρκία δεν πάει. Γιατί δεν είναι κορόιδο και δεν πάει. Σε αυτή την περίπτωση. Λένε ότι δεν πάει. Εγώ θα σας πω όμως κι αν έρθει. Ας πάμε, θα πάρουμε και τα δύο τα σενάρια, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για εσάς και για τους ακρατές να ακούσετε τα αποτελέσματα και με τα δύο τα σενάρια. Εγώ θα πω ότι πάει. Παρόλο αυτό παίρνει την απόφαση η Τουρκία και λέει οκ, θα αναγνωρίσουμε με τον τρόπο αυτό, με τον δικαστικό τρόπο, την ύπαρξη και την κυριαρχία της Κύπρου, ότι είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, πράγμα που αυτό δεν το αναγνωρίζει. Mm-hmm. Τι θα συμβεί τώρα? Θα συμβεί το εξής, ότι κατά 99,9% μην πω 100%, σαν τρίτη παρεμβαίνουσα απλά θα πει τις απόψεις της, αλλά οι απόψεις της δεν θα έχουν καμιά σχέση με την ερμηνεία που θα κάνει το δικαστήριο, διότι το θέμα αυτό θα πάει στην ολομέλεια του ΔΕΕ, του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, και εκεί έχουμε τους δικαστές, τον Έλληνα, τον Κύπριο, τον Γερμανό, τον Γάλλο κτλ. Κτλ. Αυτό είναι που δεν θέλει η Τουρκία, να γίνει μια αυθεντική ερμηνεία της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, διότι ξέρει πολύ καλά, εάν γίνει μια αυθεντική ερμηνεία, νομική ερμηνεία, έχει χάσει το παιχνίδι. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι η Τουρκία, το ότι δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας από την αρχή, ξέρει ότι σε μια τέτοια διαδικασία δεν θα ληφθεί υπόψη. Και ας υποθέσουμε ότι συμμετέχει και χάνει. Και χάνει. Εάν χάσει, δημιουργείται ένα δεδικασμένο, διότι το δεδικασμένο ισχύει μόνο από το δικαστήριο το οποίο επιλαμβάνεται το θέματος. Και να σας πω εδώ πέρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το δικαστήριο, διότι λειτουργεί ανταγωνιστικά και με το δικαστήριο της Χάγης, το Διεθνές Δικαστήριο, αλλά και με το δικαστήριο του Αμβούργου, διότι δεν λαμβάνει υπόψη νομολογίες εκείνων του δικαστηρίου. Άρα δηλαδή θα κινηθεί με δική της ερμηνεία, αυθεντική ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου, και θα πει η μέση γραμμή είναι αυτή. Άρα από τη στιγμή που η Ελλάδα και η Κύπρος αποκτήσουν τη μέση γραμμή και θα έχουμε επέκταση, αυτό το τονίζω, θα έχουμε επέκταση για τη δικαστική οδό της Ελλάδας από τα 6 ναυτικά μίλια στα 12, και δεν θα μπορεί να πει κανείς τίποτα, γιατί έγινε αυτό.
Ωραία. Φανταστείτε τι κλείστε, αποτελέσματα κλείστε, ευνοϊκά. Κύριε Ανθρακέα, αν δεν πάει η Τουρκία. Αυτό λίγο να το πω είναι σημαντικό, κύριε Σαχίνη. Όταν θα δημιουργήσουμε δεδικασμένο, τότε είτε με συμμετοχή της Τουρκίας, αλλά τώρα πάμε και στο να μην συμμετείχει η Τουρκία. Μπορεί να πει εγώ δεν παίρνω τέτοιο ρίσκο, δεν θέλω να συμμετάσχω. Ακόμα και μη συμμετοχή της Τουρκίας θα δημιουργηθεί δεδικασμένο ως προς τη μέθοδο οριοθέτησης και μετά σε ένα μεταγενέστερο χρόνο λέει η Ελλάδα στην Τουρκία. Τουρκία, εσύ έχεις υπογράψει τη σύμβαση σύνδεσης ΕΟΚ Τουρκίας το 1963, όπου το άρθρο 25 παράγραφος 2 σε υποχρεώνει σε όλες σου τις νομικές διαφορές με την τότε ΕΟΚ και με τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση να τις επιλύεις σε αυτό το δικαστήριο. Κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει άλλο έγγραφο. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η διδακτορική διατριβή είναι πάρα πολύ σημαντική, που να δεσμεύει την Τουρκία έναντι της Ελλάδος, έναντι και της Κύπρου, στο να επιλύσει οποιαδήποτε νομική διαφορά έχει. Εγώ λέω την αλλιευτική διαφορά, δεν ξέρουμε οι Έλληνες αλλιείς μέχρι πού μπορούν να πάνε στο Αιγαίο, δεν ξέρουμε οι Τούρκοι μέχρι πού μπορούν να πάνε, και αυτό είναι μια περίπτωση αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΔΕΕ στο Λουξεμβούργο. Μάλιστα. Άρα σας απαντάω τώρα στο δεύτερο επίπεδο. Άρα έχετε αντιληφθεί τη συλλογιστική, ότι πας στην αρχή δημιουργείς δεδικασμένο Ελλάδα-Κύπρος με βάση την οριοθέτηση. Αυτό το δεδικασμένο μετά το χρησιμοποιεί η Ελλάδα να πάσει στιγμή και κατά της Τουρκίας και κατά της Αλβανίας, γιατί και η Αλβανία έχει υπογράψει αντίστοιχη σύνδεση το 2009 με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, ας το πούμε την γεωπολιτική, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν χρειάζεται υπογραφή Τουρκίας, δεν χρειάζεται υπογραφή Αλβανίας για να κινηθεί και να διασφαλίσει τα ζωτικά της θαλάσσια συμφέροντα. Κύριε Ανθρακέα, αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνονται και οι ακροατές, πρέπει να σας πω. Και μου λένε εδώ, άρα ο λόγος που δεν προσφεύγουμε σε οποιαδήποτε τέτοια ευνοϊκή λύση, διατριβή που έχει εγκριθεί σε κορυφαίο πανεπιστήμιο και που αφορά οριοθετήσεις και ζώνες, είναι ο ίδιος λόγος που η χώρα μας δεν ορίζει ούτε καν από πού θα μετρήσουμε τις ζώνες μας. Δεν κλείνει κόλπους, δεν κάνει ευθείες γραμμές βάσης, δεν τα στέλνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και ας κάνει τα 12 μίλια μετά από οποιοδήποτε δικαστήριο, αν τα έχει κάνει αυτά, είναι δεσμευτικά. Και επανέρχομαι και θέλω με αυτό να κλείσουμε. Όλα αυτά είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Αλλά το ερώτημα είναι, πολιτική βούληση βλέπετε να υπάρχει? Εδώ εμείς λέμε στην Κύπρο, δεν σε συμπεριλαμβάνει ο διάλογος που κάνουμε με την Τουρκία. Μόλις προχθές τις το είπαμε. Κύριε Σαχίνη, η απάντηση που θα δώσω είναι εξής. Η νομική επιστήμη είναι μια ανεξάρτητη επιστήμη, η οποία οι πολιτικοί στην Ελλάδα οφείλουν να τη λάβουν υπόψη. Δεν πρέπει να τεθεί υπό της πολιτικής. Η πολιτική οφείλει να λάβει υπόψη την νομική επιστήμη. Άρα έμεσα σας έχω απαντήσει και με τον εξής τρόπο. Νομίζω όλο το πρόβλημα είναι ότι αυτή η οπτική, αυτή η επιστημονική προσέγγιση με βάση αποκλειστικά μόνο το ευρωπαϊκού δικαίου δεν είναι γνωστή. Δεν είναι γνωστή και στην πολιτική τάξη της Ελλάδος. Καλά, κύριε Ανθρακέ, έχω άλλη γνώμη. Αφήστε τώρα, δεν είναι γνωστή. Εδώ με ένα πάτημα του κουμπιού κατεβαίνουν 100 διασταυρωμένες πληροφορίες και οδηγίες του κοινοτικού δικαίου για να σου παίρνουν τα μπικικίνια στην καθημερινότητα, και δεν ξέρουν αυτό. Δεν θέλουν, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ίσως και να μην θέλουν. Άρα τώρα τι κρατάμε, ποια είναι η επόμενη κίνηση που πρέπει να γίνει? Είναι δημοσιευμένη η διατριβή σας. Ακούστε, κύριε Ανθρακέα, δεν έχω χρόνο. Λυπάμαι, δεν έχω χρόνο. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ γρήγορα. Είναι αναρτημένη κάπου η διατριβή σας αυτή? Με ρωτάει πολλοί κόσμος. Βεβαίως. Αν δώσει κάποιος με λατινικούς χαρακτήρες, Γεώργιος Ανθρακεύς, είναι το λέω σιγά σιγά, είναι το Γεώργιος, εντάξει, με λατινικούς χαρακτήρες, είναι ANTHRAKEFS στο διαδίκτυο. Μπορεί να βρει τη διδακτορική μου, και υπάρχουν δύο ISBN.
είναι και το ηλεκτρονικό ISBN που μπορεί να έχει κάποιο πρόσβαση στην διατριβή μου σε ηλεκτρονική μορφή και σε hard copy. Η διδακτορική μου είναι προσβάσιμη, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα. Απλά όντως συμφωνώ με την άποψη ότι δυστυχώς η πολιτική προσπαθεί να υπερκεράσει τη νομική επιστήμη, αλλά αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Εδώ μου γράφει ο Ανδρέας από την Πάτρα. Καλημέρα, λέει. Τι απαντήσεις περιμένεις, βρε Γιώργο, να πάρει ο κύριος Ανθρακέας? Τον ακούνε στην κυβέρνηση και στα κόμματα και τους πιάνει κρύος υδρότας γιατί τους χαλάει τη μανέστρα με αυτή τη διατριβή. Δεν το καταλαβαίνεις, λέει. Άλλος, εδώ, ο Δημήτρης. Έχει προλάβει τη διατριβή σας, κύριε Ανθρακέα, το προηγούμενο που βάλθηκαν να δημιουργήσουν, λέει, με δύο οριοθετήσεις με Αίγυπτο και Ιταλία, όπως τις έκανε η Ελλάδα. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Στο διατάφτα, κύριε Ανθρακέα, κλείνοντας. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω και το Σεπτέμβριο θα τα ξαναπούμε αναλυτικά. Μάλιστα, θα σας καλούσα και σε τηλεοπτική εκπομπή, διότι ναι, να αναδειχτεί και να πάρουν την ευθύνη αυτοί που δεν τα κάνουν. Μου γράφει εδώ άλλος. Καλά τώρα, σοβαρά, λέει. Πιστεύει ο κύριος Ανθρακέας ότι δεν το έχουν υπόψη τους? Να του υπενθυμίσω ότι ο νέος Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είναι κορυφαίος νομικός συνταγματολόγος. Τι στο καλό, λέει, αυτά δεν τα έχει πάρει χαμπάρι? Εδώ θα απαντήσω τον καλό ακροατή και να πω το εξής. Η νομική επιστήμη έχει πολλούς τομείς. Βεβαίως συμφωνώ, καθηγητής, αλλά συνταγματολόγος, όπως είπε πολύ σωστά, αλλά ένας συνταγματολόγος δεν έχει καμία σχέση με το ενωσιακό δίκαιο. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση. Ξέρει να το διαβάσει όμως. Ξέρει να το διαβάσει. Να εξηγήσω λίγο. Και όχι, δεν θα το εξηγήσετε γιατί δεν έχουμε χρόνο ή για κανένα λόγο. Ξέρει να τα διαβάσει. Είναι υπουργός εξωτερικών. Άρα εμπλέκεται άμεσα στις οδηγίες που ενσωματώνονται στο κοινοτικό δίκαιο, γιατί εκπροσωπεί τη χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου κάνει εντύπωση που ο κύριος Ανθρακέας δεν έχει βρει ευήκο αότα σε κανένα πολιτικά οριζόντια κόμμα. Να του πούνε έλα εδώ, αφού το λες αυτό, για έλα εδώ. Κανείς. Αυτό είναι αλήθεια. Σφυρίζουν όλοι αδιάφορα. Προσπαθώ από τον Ιανουάριο. Τη χάγει στα ανάγνωσμα απλά. Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Ανθρακέα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Λυπάμαι, αλλά είναι στο τέλος τη σεζόν. Είναι όμως, θα έλεγα, ένα ντοκουμέντο τεκμήριο. Και εμείς στο ηχητικό σας θα αναρτήσουμε τμήμα αυτού που μας έχετε στείλει για να καταλάβει ο κόσμος. Και εγώ νομίζω ότι νομικά υπάρχουν ακατάλληλα όπλα. Το θέμα είναι πολιτικά να υπάρχει βούληση. Γιατί εμείς συζητάμε για άλλα εδώ. Συζητάμε για εύρος υποχωρήσεων, για κυριαρχία σχετικές έννοιες. Περί άλλων τυρβάζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ξαχίνη, αν πάμε σε αυτό το δικαστήριο, δεν θα εξεταστεί τίποτε άλλο εκτός από τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας ως ενωσιακό δίκαιο. Ούτε αποστρατικοποίησης, ούτε τίποτα. Είναι η καλύτερη νομική προσέγγιση, είναι η καλύτερη πρόταση. Και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας σε τηλεοπτική μου εμφάνιση στο σταθμό σας να τα πούμε με ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν. Καλή ημέρα στην Ελλάδα, καλή ημέρα στην πατρίδα.